Ξεκινάμε με έρωτα. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν το ζευγάρι που σου στείλανε φωτογραφία. Ναι, παπαράτσι για να το αγοράσει για το περιοδικό. Και εν τέλει. Δύο ώρες παζάρια κάνουμε. Το πληρώσατε ακριβά. Εντάξει, για την εποχή το λες. Ντέμις Νικολαίδης in love. Βέβαια. Κάτσε να δω και τις φωτογραφίες. Μήπως ο άνθρωπος δεν είναι in love και είναι απλώς. Πολύ. Πήγανε μαζί στο γήπεδο. Καλά, αυτό δεν σημαίνει στη κάτι. Μεγάλη φιέστα τη ΑΕΚ. Όπου αποθεώθηκε, λέει. Επίσημο. Μου είπαν εμένα κάτι φίλοι μου ότι ο Ντέμις Νικολαίδης αποθεώθηκε, λέει, όταν πήγε στη φιέστα. Τώρα, εμβληματική μορφή για την ΑΕΚ. Σπίτι του μπήκε. Εμβληματική μορφή για την ΑΕΚ. Να τα λέμε αυτά. Αλεξάνδρα Νικολαίδου. Έχουν και το ίδιο επίθετο. Αλήθεια. Φανταστικό. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα. Ωραίο κορίτσι. 6 μήνες μαζί. Τώρα αυτά που λες ισχύουν 100%, ε. Καλέ, ναι, τους είδα και από κοντά, την περασμένη Κυριακή. Και τους ρώτησες. Ήτανε πολύ in love, σας λέω, αγκαλιές, αυτά, πολύ. Γελάς είδες στις πέτσες. Όχι, τους είδα στο Καβούρι, την περασμένη Κυριακή. Καλά, μπορεί να είναι η αρχή όμως. Να μας πει το μέρος. Συγγνώμη. Είναι μαζί κανονικά ή είναι φίλοι που υπάρχει ένα φλερτ? Καλεσιζούν, τι εννοείς? Α, σε ζουν, καλεσιζούν. Ο κόσμος προχωράει, ερωτεύεται, φέρνει. Κάτι κάνουμε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Εμείς δουλεύουμε. Σε πλατό και σε γραφεία. Εμείς εδώ. Η κοπέλα με τι ασχολείται? Η κοπέλα, να ξέρετε, είναι και πολύ μορφωμένη. Έχει και μεταπτυχιακό από το Πολυτεχνείο και δουλεύει, έχει μια μεγάλη θέση σε μια πολύ γνωστή εταιρεία εισαγωγής ρούχων. Και γιατί μου λέγατε ότι έχουμε ένα βίντεο που πρωταγωνιστεί? Γιατί όταν ήταν μικρή, είχε παίξει στην τηλεόραση. Και έπαιζε σε μια σειρά του Αντένα που λεγόταν «Καληνύχτα μαμά, αν δεν κάνω λάθος». Και έχουμε ένα τέλειο κανονικά βίντεο που έλα έχει τώρα παίξει και με την Άννα Βύση. Θέλετε να το δείτε? Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Όλα συνδέονται γλυκά σήμερα. Καλησπέρα, δεν δίνω αυτόγραφα σήμερα. Δεν θέλουμε από εσά, από την κυρία Βύση θέλουμε. Γεια σα, κυρία Βύση. Έλα μέσα, γλυκιά μου. Με είπε γλυκιά μου. Είδε πω φαίνεται ότι δεν σε ξέρει. Κυρία Βύση, σα θαυμάζω πολύ. Γιατί, τι έκανα? Όλα όσα κάνετε, όνειρο. Μπορείτε να μου δώσετε ένα αυτόγραφο? Αμέ. Έλα, σου δώσω και ένα φιλί τώρα. Όχι, έκανα 2 εβδομάδες να πλύνω το μαύλο μετά από το σάκι. Τώρα θα κάνω όλες 3 με τη Βύση. Παιδιά. Δεκαετία 90, λοιπόν, με Άννα Βύση. Φαντάζεσαι να ήθελε τη Βανδύ και να είχε πάει τότε στη Βανδύ, τι είχε να γίνει? Αυτό είναι που τον φέραμε για το. Για καλό σε έχουμε σένα εδώ. Σουρεαλισμό. Γλυκό κοριτσάκι. Πολύ. Ναι, μακάρι να. Που να ξέρε τώρα ότι επειδή είχε πάρει μέρος τέλος πάντων, πώς έτυχε αυτό? Μπορεί από κάποιον φίλο να ήταν στη σειρά, να ψάχνανε ένα κορίτσι να πάρει μέρος για την ήταν εμπειρία. Ήταν πρωταγωνιστικός ρόλος, δεν ήταν? Είχε μεγάλο ρόλο, μόνιμο. Βέβαια, ήταν της γενιάς μου η σειρά, πώς δεν την έχω δει. Της γενιάς σου τι είναι? Της γενιάς. Δεν πάμε καλά. Τεταρτούλα. Ωραία. Ουφου. Πανελάρα. Άρα ξεκίνησε με ένα πιο εξωστρεφές, ας πούμε, όνειρο, καλλιτεχνικό και κατέληξε κάπου αλλού. Εντάξει, το παιδάκι ήταν. Ναι. Πάντως τον Ντουρίκα βάζουν ένα επίθετο, Νικολαίδης. Και τελείωσε το πανηγύρι. Που να ξέρω όμως τώρα η κυρία ότι μετά από τόσα χρόνια θα ξαναβγεί στο φως της δημοσιότητας. Ναι, ναι, ναι. Σας λέω ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Ο Ντέμις είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Θυμάστε, είχαμε παίξει και κάποιες δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα που μας είπε ότι πέρασε μια σκοτεινή περίοδο, ενώ τώρα ξανά έχει βρει τον εαυτό του και ότι είχε. Ρε παιδιά, ο Ντέμις δεν μεγαλώνει. Ο Ντέμις είναι φανταστικό. Είναι 49 είναι χρονών στα 50 τώρα και είναι σαν 15 χρόνια δεν πριν. Δεν ήταν έτσι τα προηγούμενα χρόνια πάντως. Όχι. Έχει αλλάξει πάρα είχε πολύ. Είχε αφήσει τον εαυτό του, είχε πάρει πολλά κιλά, το είπε ο ίδιος, γιατί δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Τώρα. Εννοείς ότι τώρα έχει πάρει τα πάνω του και αυτό φαίνεται και είναι εξωτερικά. Είναι ωραίος. Άμα έχεις και τέτοιο κορίτσι δίπλα σου, τους είχα μία ώρα απέναντί μου. Τους είχα μία ώρα. Γιατί, τι σημασία έχει? Το κορίτσι ο Ντέμις. Ο Ντέμις, δεν είναι για σένα. Γιατί για μένα είναι δυνατόν να ρωτάω για μένα. Ξέρω ότι σου. Και συγγνώμη, δεν ρωτάω για αυτό. Επειδή όλοι λέτε και από το κοντρόλ φωνάζουν τι ωραίος άντρας, τι ωραίος άντρας. Ναι, δεν θυμίζεται για το ύψος του. 1,78 αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί πρέπει. Ωραία, δεν το είπα κακά. Ρώτησα μια ερώτηση. Πολύ λες. Έλα καλέ. Πολύ λες. Σταμάτα καλέ. Εντάξει, ο Ντέμις έχει υπάρξει σύμβολο. Τα σύμβολα δεν έχουν ύψη. Συγγνώμη που ρώτησα. Όχι, δεν το είπαμε έτσι. Ναι, και δεν έχει να κάνει. 74 λέει αριστερά. Νομίζω ότι δεν είναι 74 που λέει. Τέλος πάντων, πώς γνωρίστηκα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά μας, σε κάθε περίπτωση. Πώς γνωρίστηκα, Dr. Love. Από κοινούς φίλους, έτσι γίνεται. Γιατί οι άνθρωποι βγαίνουν έξω, κυκλοφορούν, δεν είναι σαν και εμάς κλεισμένοι. Καλά, κάτσε. Οι περισσότεροι γνωρίζονται από τα Instagram πια. Καλά, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλη αρρώστια. Άλλο κεφάλαιο τώρα αυτό. Άλλο κακό. Μην ανοίξει αυτή την κουβέντα. Κλείστε τα.
Ποια? Τα Instagram. Να βγείτε έξω, να μιλάτε στον κόσμο. Βγείτε, να τους βλέπετε πώς είναι έξω.